Κάτσε, Βαλέρια. Η Βαλέρια η κοψωλή. Ρε, Βαλέρια. Γεια σας. Ρε, τι παθαίνετε και είστε πιο ωραία από κοντά όλοι, μπορείς να μου πεις. Ρε, φίλε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Συγχαρητήρια σε όλη την οικογένεια. Συγχαρητήρια. Ρε, αγάπη μου, τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά, Νίκο μου. Ήρθες πολύ γρήγορα. Χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά. Σε ευχαριστώ, αλλά θα ήμουν εδώ και αργότερα να έβγες. Έφυγες νωρίς. Έφυγες νωρίς. Έφυγα πολύ νωρίς. Σαν ψέμα. Σαν να μην πήγες. Πόσο καιρό ήσουν εκεί πριν σε δούμε? Πριν μπω στο παιχνίδι ήμουν περίπου 5 μέρες. 5 μέρες και τι τα λέμε αυτά, δεν ξέρω, ρωτάω. Σαν κατιάνι, σαν να μην είμαι στο Sky. Τίποτα. Τι κάνετε, έκανες βόλτα, ήσουν εκεί πέρα, ήσασταν, πώς ήτανε? Τίποτα, είμαστε στο ξενοδοχείο, Νίκο, μέχρι να πούμε. Δεν κάναμε. Έκανες μια βόλτα έξω, ρε Χριστιανή, με το ξενοδοχείο. Εντάξει, έκανα. Πολύ λίγο όμως, ήταν το άγχος, καταλαβαίνεις, πάρα πολύ, γιατί αγχωνόμουν πάρα πολύ για το πότε θα μπω στο παιχνίδι. Το γιόρτασες με τα μπάνια σου και τα πράγματα πριν μπεις λίγο μέσα. Ναι, σε φυσιολογικά πράγματα. Μην φανταστείς πολύ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε φυσικά μαζί με σένα. Για να τα πούμε, θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται. Και θα τα απαντήσω. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με τη Βαλέρια Κοψωνίδου. Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω. Γιατί φεύγω μακριά σου και γελάω δυνατά. Τα σκοτάδια σου πάρε. Δεν ταιριάζουν σε μένα. Από όνειρα ξένη να πηγιά και αντεγιά. Παραραραρα. Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησέ με πριν να έρθει τ' άλλο πρωί. Πέσε με στη φωτιά με τα χέρια ανοιχτά. Πιο βαθιά στη δική μου αγκαλιά. Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησέ με όλα να μας βρούνε μα. Σταθερά, δυνατά κι ο κορμιές. Να μετράμε στιγμές. Να μετράμε φιλιά. Αυτή είναι Αλκάτρας, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, φτιάξε καφέ, να στα πω. Πες τα μου όλα αυτή τη στιγμή. Πες μου τι θέλεις να σου πω, Νίκο μου, θα στα πω. Περίμενε. Τώρα, σαν κατιέρ τηλεθεατής, με ενδιαφέρουν ερωτήσεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου σαν παρουσιαστής. Θέλω μόνο σαν που το παρακολουθείς και εσύ τώρα την τελευταία εβδομάδα. Ναι, αφού βγήκα από το παιχνίδι και ήρθα Ελλάδα, έχω δει κάποια επεισόδια τώρα. Τα δικά μου δεν έχω τολμήσει να τα δω, φοβάμαι. Όχι, δες τα. Έχουμε περάσει μαγικά. Όχι, δεν θέλω να τα δω. Θέλω να μου πεις, γιατί μιλήσαμε λίγο έξω και τη λέω συγγνώμη, για ποιο λόγο ζούσε αναρκωμένη, παιδάκι μου, στα μισά επεισόδια και η κοπέλα. Είχε φαρμακευτική αγωγή για την οτίτιδα και μου το είπε, έπαιρνα και τα φάρμακα αντιβιώσεις και ήμουνα και τάκλα. Δηλαδή, εντάξει, Νίκο, γιατί... Νίκο, ειλικρινά, έπαιρνα αντιβιώσεις, φάρμακα για το στομάχι, παύση ύπονα. Χαθήκανε δική μας γιατροί, έπαιρνα να πάω στον Άγιο Δομήνικο. Έφτανα στο τέλος της ημέρας, αν πηγαίνουμε στο συμβούλιο, καθόμουν εκεί και... Τα κεριά εκεί πέρα τρομερή ζέστη και καθόμουν. Ήμουν στημένη έτσι και ξέρετε, άμα μιλούσαν πολλή ώρα. Όχι, έλεγα, τώρα Βαλέρια, θα κοιμηθώ πάνω, τώρα θα κοιμηθώ. Όχι, εγώ έβαζα στοιχήματα ότι θα κοιμηθεί αυτή. Γιατί ήσουν 3/4 τύπου και από ευγένεια, ξέρεις, που βγαίνεις καμιά φορά και δεν θες. Θες να πας για πλάνα, λες μη χαλάς την παρέα. Και απλά κοιμάσαι λίγο όρθια. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πεις για τους χαρακτήρες αυτούς που παρακολουθούμε. Θα μου μιλήσει για την πλέον ομάδα φυσικά, γιατί ναι, εκεί ήσουν. Θα ήθελες να ήσουν στην κόκκινη. Πώς τα βλέπεις τώρα από μακριά. Μπήκα στην μπλε, πρέπει να υποστηρίξω ότι την μπήκα όχι, στην μπλε. Όχι, δεν είσαι πια στην μπλε. Μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που θέλεις. Συμφωνώ, αλλά εντάξει, όπως και να έχει, έμεινα 15 μέρες με τα παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω φάει από τα παιδιά, έχω κοιμηθεί μαζί με τα παιδιά. Εντάξει, μπορώ να σου πω αρκετά πράγματα, δηλαδή το σέβομαι. Ναι, εντάξει. Αλλά στην κόκκινη ομάδα, η αλήθεια είναι ότι βγήκα από το παιχνίδι και πριν βγω, ας πούμε, επειδή η κόκκινη όντως με υποστήριζε πάρα πολύ. Πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι έχει προβληθεί, γιατί όπως είπα, δεν έχω δει τα. Τώρα βλέπουμε εσένα. Βλέπουμε εσένα. Γιατί με το έχει αλλάξει το, αλλάξτε το. Όχι, ωραιότατη, ωραιότατη. Όχι, 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 μια χαρά, μίλες, αλλά και ωραία. Το. Εδώ οι δύο καινούργιες, η πρώτη μέρα είναι αυτή. Το πρώτο που έπαιξε ήταν αυτό, ε. Ναι. Το πρώτο. Πω, Παναγία μου. Είναι τα αγωνίσματα εδώ, είναι. Πες, πες. Θέλω να σου πω ότι όταν έφτασα στο στόχο. Δεν μπορούσα να ανέβω καταρχάς πάνω στην εξέδρα. Είχα καεί τα χέρια μου από το κούνα, 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 κούνα. Και ξέρεις, όταν είδα τον Στίβο, λέω. Το γόνισμα, λέω, Θεέ μου, δεν θα φτάσω ποτέ, θα πνιγώ μέσα στη λίμνη. Γιατί δεν ξέρεις κολύμπη, Χριστιανή μου. Ξέρω, αλλά όπως και να έχει, παθαίνεις ένα, βλέπεις το αγώνισμα και παθαίνεις ένα σοκ. Πες μου κάτι, είναι τόσο δύσκολα τα αγωνίσματα? Είναι πολύ. Είναι. Κάποια αγωνίσματα που, όταν πηγαίναμε και τα βλέπαμε, με το που φτάναμε στα αγωνίσματα, έλεγα, ωραία, εύκολο αυτό, το έχω, νόμιζες ότι το έχεις. Αυτό που έβλεπες για δύσκολο και έλεγες, δεν το έχω με τίποτα, θα μείνω εκεί.
Ας πούμε, σε μένα ήταν πιο εύκολο και αυτά που πίστευα ότι τα είχα. Τελικά ήταν πιο δύσκολα. Ήταν πιο δύσκολα. Αλλά τα αγωνίσματα κατά βάση είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα. Και οι συνθήκες στις οποίες παίζουμε εκεί. Τώρα έχει 40 βαθμούς ζέστη, δεν έχει φάει. Ζαλίζεσαι. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία. Πάμε παραλία, έχουν υποθεί αυτά. Δεν είναι τυχαία δηλαδή, είναι για τη ζωή μας. Πες μου για τον James. James, εντάξει. Πανέξυπνος. Το ακούω. Το έχω δει δηλαδή. Φοβερή αντίληψη, τρομερή αντίληψη. Ναι. Πάρα πολύ καλά στα αγωνίσματα. Αυτό που βλέπεις αυτό είναι. Έβλεπες εσύ πριν πας Survivor. Εγώ πρόλαβα και είδα πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα επεισόδια. Δεν ήξερα πώς ήταν στην αρχή. Δηλαδή, και όταν πήγα κι εγώ εκεί, κάποια πράγματα μου λέγανε τα παιδιά που είχαν συμβεί. Δεν τα θυμόμουν, δεν τα έχω δει. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, η συμβίωση στην μπλε? Ναι. Εγώ την πρώτη μέρα που πήγα. Ωραία, ήταν... Ναι, το σκέφτηκα. Ναι, ωραία. Πάμε, ναι. Την πρώτη μέρα που πήγα ήταν όλα καλά, τη δεύτερη. Την τρίτη. Γενικότερα, εντάξει, δεν αισθανόμουν ότι είχα ενσωματωθεί Νίκο στην ομάδα. Εσύ με την Ελευθερία Ελευθερίου πραγματικά είστε φίλες. Είμαστε, γνωριζόμασταν απ' έξω, ναι. Λάθος γνωριμίες έχεις κάνει, όπως κατάλαβες. Με τον Τζέιμς έπρεπε να είσαι φίλη. Γιατί με την Ελευθερία ζήσαμε, αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Γιατί δεν είναι αγάπη τώρα, χρέο. Μα σε πήρε το κορίτσι σου, σε πήρε μπάλα. Γιατί είπαν ότι πήγατε να κάνετε υπομάδα. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα, μάλλον η αντιβίωση είχε κάνει, χτυπήσει κόκκινο. Ήσουν εσύ ήρεμη Γαλήνια στο υπομάδα. Ποια υπομάδα. Δηλαδή, κάπως δεν σε πιάσανε στον ύπνο. Α, το και πάλι με την ομάδα. Ποια ομάδα, αλήθεια τώρα, μπορούσε να κάνει υπομάδα, να έκανε εγώ υπομάδα, εγώ η Ελευθερία και η Έλληνα. Πώς γίνεται τρία άτομα να κάνουμε υπομάδα και να είμαστε εναντίον σε 7 άτομα? Σιγά, σιγά, όπως είδες τώρα έχουν βγάλει και τον Γκρίζ, είχαν βγάλει υποψήφιο, δεν είναι και αυτή ακριβώς σταθερή ομάδα. Εντάξει. Εγώ θα τα πω, δεν πήγα. Γι' αυτό στείλτε με να έρθω να τα πω όλα, Στέλιο. Υπομάδα πάντως, μήπω μου δεν κάναμε, αλήθεια στο λέω. Όχι, δεν κάνατε μάλλον. Ήταν Girls Night, κάτι λέγατε τα δικά σας. Γελάει, παιδιά, καλεσμένοι. Ωραία, θα ξαναπήγαινες. Έγινε. Όχι, χωρίς χρόνο. Είμαστε εντάξει. Ήταν όμως ωραία εμπειρία να πεις. Τρομερή εμπειρία. Αλήθεια σου λέω. Τώρα, σοβαρά. Ας τα αφήσουμε να πες την αλήθεια. Αλήθεια. Πέρασε ωραία. Πέρασα τέλεια. Μπράβο. Πέρασα τέλεια. Τρομερή εμπειρία. Ωραία. Έτσι, μια τελευταία ερώτηση. Πολύ πιπεράτη κανείς τα έλεγε. Συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω. Αν συμβαίνει κάτι με κάποιον, οποιοδήποτε. Στην μπλε. Τι είναι να συμβαίνει ακριβώς, θα σου απαντήσω. Η κοπέλα δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει τι ρωτάω, είναι απλά πονήρο. Είσαι πονήρο. Συμβαίνει κάτι, εννοείς, έχουν έρθει κάποιοι παίκτες πιο κοντά να πει κάποιος. Αναφέρεσαι στο επεισόδιο το χθεσινό? Όχι, καθόλου, δεν αναφέρομαι στα επεισόδια. Δεν έχει έρθει κανένας κοντά. Είναι όλα τα παιδιά φίλοι μεταξύ τους. Δεν υπάρχει. Αν εννοείς κάτι ερωτικό, δεν υπάρχει. Τώρα σίγουρα είχες πάρει την αντιβίωση και δεν καταλάβαινες τι γινόταν. Δεν είναι και ο άνθρωπος που φέραμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, μπορεί να είμαι σε νιβάνα. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι γλυκύτατη, είσαι χαμογελαστή, δεν έχεις οτίτιδα, πολύ σημαντικό. Είσαι υγιής, μπράβο κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε αγαπώ, φιλιά, να είσαι καλά. Από εκεί που είσαι, γεια σου, μωρό μου, όμορφο.